Τα σύνορά μας πρέπει να είναι πάντα ασφαλή και απαραβίαστα, τόνισε μεταξύ άλλων ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς, που έκανε μία αναφορά στα γεγονότα στις Καστανιές τον Φεβρουάριο, ενώ εξήγησε όσα έγιναν σε τεχνικά μέσα, σε υποδομές, νέο υλικό και προσλήψεις, ώστε να θωρακιστεί ο Εύρος. Κυρία Κινέζου, πριν 17 περίπου μήνες, ο Εύρος απέδειξε ότι μπόρεσε και κράτησε. Και κράτησε τα σύνορα όρθια, και βέβαια εκείνη την περίοδο όλη η Ελλάδα ήταν ο Εύρος. Και ο Εύρος ήταν όλη η Ελλάδα. Ήταν μια επίθεση που έγινε χωρίς όπλα, ένας υβριδικός πόλεμος, τον οποίο κερδίσαμε, γιατί απλούστατα υπήρχε μια μάχη απέναντι στην αδικία. Όλα όσα προηγήθηκαν μέσα σε ελάχιστες ώρες οδήγησαν δεκάδες χιλιάδες παράτυπους μετανάστες στα σύνορά μας, σε ένα μήκος, σε ένα πλάτος, αν θέλετε, πάνω από 180 χιλιόμετρα. Η μάχη δόθηκε όχι μόνο στις Καστανιές, αλλά και στα υπόλοιπα τμήματα του νομού, όπως δηλαδή στην περιοχή του Πετάλου και του Δέλτα. Σε κάθε περίπτωση, είδατε ότι η Τουρκία προσπάθησε με fake news να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις. Αλλά η ελληνική πολιτεία και γενικότερα τα σώματα ασφαλείας και οι ένοπλες δυνάμεις, μαζί με τους κατοίκους, αντέδρασαν σαν ένα σώμα και μια ψυχή. Και βέβαια, με την πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού να δουν εδώ στον Εύρο, στις Καστανιές, ξένοι Ευρωπαίοι ηγέτες και να δουν η διεισόμαση ποια είναι η εικόνα. Εκεί λοιπόν αυτό ενίσχυσε την προσπάθεια γενικότερα της χώρας. Είχαμε και μία έντονη παρουσία του Frontex και βέβαια σε κάθε επίπεδο φάνηκε ότι η Ελλάδα δεν υποχωρεί. Για μας είναι σε κάθε περίπτωση θέση αμετακίνητη και είναι η θέση του δικαίου, το δικαίου των συνόρων, ότι τα σύνορά μας πρέπει να είναι πάντα ασφαλή και απαραβίαστα. Συγχρόνως είδαμε ότι λόγω εκείνης της έντασης, λόγω εκείνης της κρίσης, δημιουργήθηκε με απόφαση του Πρωθυπουργού ένας φράχτης 25 περίπου χιλιόμετρων που ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες στο νότιο τμήμα, ενώ υπάρχουν φράχτης ο οποίος αντιμετώπισε τις επελάσεις, αν θέλατε, των υποκινούμενων μεταναστών και τα έκτροπα εκείνης περίοδου. Δημιουργήθηκε λοιπόν και ενισχύθηκε εκείνος ο φράχτης μήκους 10 με 11 χιλιόμετρα περίπου εκεί στις Καστανιές, μεταξύ Καστανεών και Βίσσας. Σήμερα η εικόνα είναι διαφορετική. Συγχρόνως, ο στρατός τοποθέτησε σε πάρα πολλά σημεία κοσετίνες, δηλαδή τεχνικά εμπόδια, τα οποία επί της ουσίας περιορίζουν κατά πολύ την προσπάθεια διέλευσης στη χώρα. Νομίζω είναι περίπου σε ένα μήκος 25 χιλιόμετρων αυτά τα τεχνικά εμπόδια που έχει τοποθετήσει ο στρατός, ενώ συγχρόνως υπάρχουν και 11 πυλώνες οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένα σημεία που διαθέτουν κάμερες υψηλής ευκρίνειας, μπορούν και εντοπίζουν κάποια ύποπτη κίνηση σε πολλά χιλιόμετρα μέσα και στο τουρκικό έδαφος και στο ελληνικό, εφόσον κάποιος με έναν τρόπο περάσει τα σύνορά μας. Υπάρχουν επίσης drones, δηλαδή μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία περιπολούν την περιοχή, και υπάρχουν και περιπολίες που γίνονται τη νύχτα και τη μέρα με ελικόπτερα στο βόρειο και στο νότιο τμήμα του Εύρου. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μέσα τα οποία επί της ουσίας δεν είχαν εφαρμοστεί τότε πριν τη μεγάλη επίθεση, και σήμερα πλέον έχουμε ένα πλέγμα επιτήρησης των συνόρων διαφορετικό. Πρέπει όμως σε αυτό να προσθέσω και την παρουσία του Ζέπελιν, του αερόστατου του Frontex, που είναι στο αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης. Άρχισε να λειτουργεί πριν από λίγους μήνες και επί της ουσίας επιτηρεί τα θαλάσσια σύνορα σε ένα βάθος 20 περίπου χιλιόμετρων. Αλλά έχει τη δυνατότητα να κάνει και επιτήρηση και στο χερσαίο σκέλος. Είναι ένα επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο βοηθάει τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις στο να έχουν καλύτερη εικόνα ενδεχόμενης προσπάθειας να παραβιαστούν τα σύνορά μας ή κάποιος να προσπαθήσει να εισέλθει στη χώρα.
Αυτά είναι τα τεχνικά μέσα που έχουμε, από εδάφους και από αέρους. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι υπήρξαν και μέσα τα οποία παρασχέθησαν στο στρατό και στην αστυνομία σύγχρονα μέσα, θερμικές κάμερες, οχήματα. Είναι αυτό το σκέλος το τεχνικό. Υπάρχει όμως η φυσική παρουσία. Η φυσική παρουσία προσδιορίζεται μέσα από μεικτά περίπολα στρατού, αστυνομίας και Frontex. Έχουμε πολλά μεικτά περίπολα, έχουν προσληφθεί 400 συνοριοφύλακες, ενώ όπως είπε προχθές ο κύριος Χρυσοχοίδης στη σύσκεψη που έγινε, μέσα στο Νοέμβριο θα βρίσκονται στις σχολές του άλλοι 250 συνοριοφύλακες για τον Εύρο. Και βέβαια θα γίνουν προσλήψεις και 100 για τη Ροδόπη, για την Καβάλα, για τις Σέρες. Βλέπετε, δημιουργείται και ένα πιο σημαντικό, θα λέγαμε, αποτρεπτικό μέσο με παρουσία εκπαιδευμένων αστυνομικών. Η συνοριοφυλακή είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό στοιχείο, το οποίο, ξέρετε, πολλές φορές απαιτείται η παρουσία του, γιατί ο άνθρωπος έχει τη διάκριση. Μπορεί να διακρίνει και να κρίνει εκείνη τη στιγμή. Η κάμερα είναι ένα ψυχρό μέσο. Το ηλεκτρονικό μέσο είναι ψυχρό. Εντοπίζει μεν, αλλά η ανθρώπινη παρουσία σε σημεία που είναι δύσβατα, που είναι δύσκολα, είναι αναντικατάστατη. Γι' αυτό και εμείς επιμέναμε σε κάθε περίπτωση ότι πρέπει να προσληφθούν στην αστυνομία, στη συνοριοφυλακή, παιδιά από την περιοχή, νέοι, για να μείνουν εδώ οι νέοι, να δημιουργήσουν εδώ τις οικογένειές τους, να είναι αμετακίνητοι και παράλληλα να βοηθούν και στη φύλαξη των συνόρων, αλλά και στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού σε μια περιοχή που φθήνει πληθυσμιακά, όπως είναι η Θράκη και ειδικότερα η ενδοχώρα του Εύρου. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα μέσα, μαζί με τα τεχνικά μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο έχει ενισχυθεί κατά πολύ, και αυτό που ζητήσαμε επιπλέον και το ζητούν όλοι είναι σε κάποια άλλα σημεία στα οποία δεν είχε τοποθετηθεί φράχτης και δεν μελετήθηκε η τοποθέτησή του, να εξετάσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πώς μπορούμε να καλύψουμε και αυτά τα σημεία με νέα τμήματα κατασκευής φράχτη. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό για να είμαστε ακόμη καλύτερα εφοδιασμένοι με μέσα στην αντιμετώπιση ενδεχόμενου ρεύματος μεταναστών από το Αφγανιστάν. Γιατί αυτή είναι πλέον η νέα πρόκληση, και όπως ξέρετε οι μεταναστευτικές ροές ανά τους αιώνες υπήρχαν. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε εμείς να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί διασφαλίζοντας τα σύνορά μας. Τα άλλα σημεία που μπορεί να χρειάζονται πράγματι μπορεί να είναι η αυτογραμμή ελληνοβουλγαρικών συνόρων, μιας και δεν υπάρχει εκεί πρόκληση. Εκεί στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα όντως παρατηρήθηκαν ότι κάποιοι επιχειρούσαν συστηματικά, όχι μεγάλες ομάδες, μικρές ομάδες, να χρησιμοποιούσαν τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα για να περάσουν την Ελλάδα. Εκεί λοιπόν αυτό το κενό αντιμετωπίστηκε το τελευταίο διάστημα με ομάδες των καταδρομέων, δηλαδή ειδικές δυνάμεις, ομάδες ειδικών δυνάμεων ήρθαν εδώ στον Εύρο και έχουν διασπαρεί σε διάφορα σημεία, κυρίως στο βόρειο τμήμα, εκεί στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, αλλά και στον ορεινό όγκο, όπου είχαμε και κάποια περιστατικά με μετανάστες οι οποίοι δεν είχαν, θα λέγαμε, και την καλύτερη συμπεριφορά.